Επώνυμα πλέον καταγγέλνουν οι δημότες την κατάσταση στο τομέα της καθαριότητας που επικρατεί στην οδό Σαλαμίνος, αφού όπως οι ίδιοι τονίζουν, οι όποιες εκκλήσεις στην υπηρεσία πέφτουν στο κενό. Θα τολμήσω να πω ότι ουδέποτε περνάει ο οδοκαθαριστής από την οδό Σαλαμίνος. Έχω κάνει επανειλημμένως εκκλήσεις, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Κετσετζίδης από πάνω. Και μετά από πάμπολες εκκλήσεις κλπ. Κάποια στιγμή φιλοτιμούνται και έρχονται οι οδοκαθαριστές και μας καθαρίζουν την οδό. Θέλω να μου πείτε, ωστόσο, έχετε κάνει πολλές αναφορές για τη συγκεκριμένη οδό. Πάμπολες αναφορές, τόσο για το διπλανό οικόπεδο, όσο και για την οδό, η οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Και τόλμησα κάποια στιγμή, λέω, θα πάω στον Δήμαρχο να μου κόψει τα δημοτικά τέλη. Να μην πληρώνω δημοτικά τέλη, εφόσον δεν περνάει οδοκαθαριστής και είμαστε σε άθλια κατάσταση. Η απάντηση που είχατε εσείς από την αρμόδια υπηρεσία. Καμία απάντηση. Περνούσαν και μετά από 5-6 μήνες πάλι ξανά έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν να μου κόψουν τα δέντρα από εδώ, τα αυτά, τα φυτά κλπ. Για να είμαστε κι εμείς τροποντινά λίγο καθαροί εδώ. Οπότε λοιπόν μόνοι σας καθαρίζετε το συγκεκριμένο. Μόνοι, εντελώς μόνοι και πηγαίνω μέχρι τη διπλανή οικοδομή και από εδώ ό,τι μπορώ και συσσωρεύω και τα πετάω. Όσον αφορά και το κτίριο το διπλανό που μου λέτε ότι είναι εγκαταλειμμένο, πόσα χρόνια. Πάμπολα χρόνια, 10. 10 χρόνια. Ανήκει σε ιδιώτη. Ανήκει σε ιδιώτη, τον οποίο επίσης έχω κάνει πάμπολες εκκλήσεις. Μάλιστα, πολλές φορές προσποιήθηκε το να παίρνει στο κινητό αυτόν που έχει τη φαγάνα, τέλος πάντων, τον εσκαφέ, να έρθει να καθαρίσει κλπ. Αλλά φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς, έστω και από τον ιδιώτη, αλλά και από την ίδια την δημοτική υπηρεσία. Έχω καθαρίσει πάμπολες φορές εδώ το πεζοδρόμιο. Και από πίσω και από εδώ, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος εστία μόλυνσης. Μπαίνουν μέσα άπειρες φορές άνθρωποι διαφόρων ειδών, γέροι, νέοι, παιδιά κλπ. Για να κάνουν την ανάγκη τους. Απαντώντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας απορρίπτει τις καταγγελίες των κατοίκων, παραδεχόμενος ωστόσο ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά, ας πούμε, την καθαριότητα της οδού Σαλαμίνου ή Μιχαήλ Καραολή, ή κάθε εβδομάδα ή μέρα παραμέρα περνάει συνεργείο και καθαρίζει. Αν νομίζω, αν περάσετε σήμερα και δείτε που με το λέτε πρώτη φορά και τα ακούω τώρα, αν δείτε, περάσετε σήμερα και κάνετε ένα από το δρόμο, περάσετε από εκεί, θα δείτε ότι η Σαλαμίνος είναι καθαρή σήμερα. Προγραμματισμένα ήταν να περάσουν σήμερα το πρωί και όπως περάσανε. Βέβαια, για γενικά να πω για την καθαριότητα, έχουν κάποια προβλήματα. Πιστεύουμε τώρα με τα πεντάμινα που θα έρθουν, τα άτομα με κοινοφελή εργασία ή το πρόγραμμα Κατσέλη, όπως παλιά λεγόνταν, θα έχουμε την ευχαίρεια ο Δήμος να πληθεί σε όλη την πόλη, γιατί δυστυχώς με τον Καλλικράτη και με τα οικονομική κρίση, τα άτομα που είχα στην καθαριότητα έχουν περιοριστεί, δεν μπορούμε να πάρουμε μόνο υπαλλήλους. Προσπαθούμε με 8 μήνα ή 3 μήνα ή 5 μήνα να καλύψουμε το κενό. Να πω ότι σε ένα χρόνο που είμαι εκεί στην καθαριότητα έχουν φύγει από 100 τόσα άτομα, έχουν μείνει 60-65 και όλοι τα παιδιά κάναμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε σε κάποιον, πιστεύω, καλό βαθμό την πόλη μας και αυτό κάνουμε. Πιστεύω ότι και οι κάτοικοι έχουν δίκιο και εμείς έχουμε παράπονα από τους κατοίκους. Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι οι ίδιοι καθαρίζουν το συγκεκριμένο δρόμο, καθώς ποτέ δεν έχουν περάσει οι οδοκαθαρίστες. Αυτό νομίζω δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να μην περάσαμε μια εβδομάδα, αλλά κάθε εβδομάδα, μια ή δύο φορές την εβδομάδα περνάνε από εκεί, δείχνουμε μια βαρύτητα. Βέβαια, πολλές φορές ίσως είναι ο δρόμος τέτοιος ο οποίος μαζεύει περισσότερα σκουπίδια από τον αέρα ή από εκεί, δεν ξέρω. Ίσως υπάρχουν και κάποια οικόπεδα ιδιόκτητα τα οποία είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τα καθαρίζουν ήδη. Δεν μπορεί ο Δήμος να μπει σε ξένο οικόπεδο. Βέβαια, ο νόμος λέει ότι να επιβάλλονται πρόστιμα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρουν ποιανού είναι τα οικόπεδα. Αλλά πρέπει και οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων να μάθουν ότι αυτά τα οικόπεδα είναι δικά τους και πρέπει να τα καθαρίσουν, να έχουμε μια πόλη καθαρή. Σίγουρα, όταν οπτικά περνάς από ένα οικόπεδο το οποίο το έχουν εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες, θα δείτε ότι έχει παραπάνω σκουπίδια. Κάναμε κι εμείς πολλές φορές καμιά προσπάθεια, αλλά πάντα με φόβο. Σου λέει, άλλος έχω ένα δέντρο, έχω κάτι εκεί, έχω ένα κάτι και μπορεί να βρεις κατηγορούμενος χωρίς να ξέρεις. Η ταλαιπωρία του πολίτη όμως δεν σταματά μόνο στον τομέα της καθαριότητας, αλλά επεκτείνεται και στις αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας. Έχω πάρει τηλέφωνο και μου είχαν βάλει στη λίστα για να κάνουν αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο χάλασαν οι ίδιοι για να βάλουν μερικούς σωλήνες μέσα, δεν ξέρω, ίδρυυσης κλπ.
Έκτοτε ίσως είναι και 4 χρόνια η κατάσταση αυτή, με αποτέλεσμα όταν βρέχει η είσοδος να γίνεται με την έννοια του χωραφιού, τέλος πάντων να το πω, χωράφι. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές και σε αυτή την περίπτωση. Έχω αναφερθεί, όπως επίσης είχε έρθει το αυτοκίνητο κάποια στιγμή εδώ μπροστά, παραμονές του καρναβαλιού, με πίσα και λοιπά, και λέω παιδιά σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι στη λίστα για να γίνει και ένα πραγματάκι, ένα μέτρο περίπου είναι, λέω το αυτό, και μου λέει δεν μπορούμε τώρα κυρία μου, θα φύγουμε. Πάντως οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του καναλιού 6 συνηγορούν στα όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όσο για τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα και τις εστίες μόλις που αυτά αποτελούν, θα πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που κατά καιρούς παίρνονται ή είναι ανάγκη να ληφθούν νέες, αφού αποτελούν όχι απλώς εστία μόλυσης, αλλά και άλλων κινδύνων για τους περίοικους.